Τις προηγούμενες μέρες στα σχολεία που ήταν πιο πολύς ο καπνός λειτουργούσαν πάλι. Αυτή τη φορά είναι πολύ μεγάλος, αλλά κάθε μέρα είχαμε πυρκαγιές, μικρές, από τους λίφτους. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν πάνε σε εμάς, πάνε από την άλλη μεριά. Αλλά χθες πήγε όλος ο καπνός επάνω μας και δεν μπορούσαμε να βγαίνουμε έξω καθόλου. Το προάβλιο, δηλαδή μένατε μέσα στην τάξη χωρίς να βγαίνετε έξω. Ακόμα και στο σπίτι δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Ναι. Και αύριο έχετε κανονικά μάθημα. Αδερφός σου τι σου είπε? Δεν μπορούσε ούτε καν να βγει έξω να παίξει. Και να τώρα ο αδερφός της, τώρα το σχολάσαμε το σχολείο γιατί είναι καρκινογόνος ο καπνός και δεν μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά. Πόσο ετών είναι? 10 είναι ο αδερφός της. Και τα αδέρφια της, τα 3. Και η αδερφή της, τώρα τις διώξανε. Πάνε Δευτέρα και η άλλη πάει Πέμπτη και τις διώξανε. Άρα σας έδιωξαν από το σχολείο και τελείωσατε νωρίτερα λίγο την κατάσταση. Ναι. Και αύριο έχετε κανονικά μάθημα. Ναι. Εσείς τι λέτε, για πέστε μας δύο κουβέντες. Τι, ο αδερφός σας, τι έγινε με τον αδερφό σας? Δεν είχα αδερφό. Α, τι έγινε, πώς αυτή η κατάσταση εδώ? Είναι χάλια. Καπνός πολύ? Ναι. Τη Δευτέρα που πήγατε στο σχολείο και ήταν πάρα πολύ ο καπνός, πώς ήταν μέσα στο σχολείο σας η κατάσταση? Χάλια, μύριζε πάρα πολύ. Ήταν αποπνεκτική, δεν μπορούσατε να αναπνεύσετε? Ναι. Υπήρχαν ναι. παιδάκια που είχαν αισθανθεί αδιάθετα και ήθελαν να φύγουν? Ναι. Και το σχολείο τελείωσε κανονικά εκείνη την ημέρα ή πάλι σας έδιωξαν νωρίτερα από σήμερα? Εμείς επειδή γράφουμε εξετάσεις, τελειώνουμε νωρίτερα. Αλλά τα δημοτικά του στέλνουν στο σπίτι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Εδώ μυρίζατε... Α, με τη φωτιά ναι. πάνω. Ναι, φυσιολογικό. Είχε έντονη μυρωδιά, είχε... Ευτυχώς που φύσαε δηλαδή βοριάς και φεύγανε τα... Ήταν αποκλινικτική η ατμόσφαιρα. Ήτανε χάλια η ατμόσφαιρα. Έχετε παιδιά εσείς? Έχω δύο παιδιά, έχω εγγόνια. Δεν πήγανε σχολείο? Τα είχατε μες στο σπίτι? Ναι.